Ναι, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θέλω επίσης να σας μεταβιβάσω τους χαιρετισμούς του Προέδρου της Fondation Gabriel Péri, του Μισελ Μαζό. Θα αναφερθώ πολύ σύντομα... Που ήταν εδώ ακριβώς στην πρώτη εκδήλωση που κάναμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Θα προσπαθήσω σε αδρές γραμμές να σας παρουσιάσω μια πρώτη αποτίμηση της προεκλογικής εκστρατείας, πράγμα που είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί αυτή η εκστρατεία στη Γαλλία αποτελεί μια συμπίκνωση πολιτικού χρόνου. Πρόκειται στην ουσία για μια μακρόσυρτη διαδικασία που ήταν πάρα πολύ απρόβλεπτη. Υπήρξαν στιγμές που υπήρξαν εξάρσεις στην προεκλογική αντιπαράθεση, αλλά και περίοδοι πολιτικής νυνεμίας, άπνοιας. Το Φλεβάρι, για παράδειγμα, υπήρχε αυτή η περίφημη συζήτηση για το σκάνδαλο της γυναίκας του Φιγιόν, η οποία στην ουσία πάγωσε την πολιτική αντιπαράθεση, την αντιπαράθεση με όρους προγραμματικής σύγκρουσης ανάμεσα στους κύριους εκπροσώπους της προεδρικής εκλογής. Ήταν μια μακρόσυρτη διαδικασία γιατί διήρκησε πολλούς μήνες, ίσως και ένα χρόνο. Υπήρξαν στην αρχή οι δύο προκριματικές εκλογές, της δεξιάς και της αριστεράς. Υπήρξαν οι δύο γύροι της προεδρικής εκλογής και τελικά μέσα στον Ιούνιο οι δύο γύροι των κοινοβουλευτικών εκλογών. Για να φτάσουμε σήμερα δηλαδή σε μια απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κόμματος ή της παράταξης του σημερινού Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Εμμανουέλ Μακρόν. Τι μπορούμε να πούμε σε σχέση με όλη αυτή τη διαδικασία? Μπορούμε να πούμε καταρχήν ότι υπήρξε μια τάση ανατροπής όχι μόνο του πολιτικού σκηνικού, αλλά συνολικότερα του συστήματος πολιτικής αντιπροσώπευσης. Με πάρα πολλούς όρους. Θυμίζω καταρχήν ότι τα φαβορί των προκριματικών εκλογών που επικράτησαν δεν ήταν αυτά που είχαν προβλεφθεί. Στη δεξιά, για παράδειγμα, αυτός που προβλεπόταν, δεν ήταν αυτός που τελικά επιλέγει. Ήταν ο Φιγιόν που επιλέγει. Το ίδιο μπορούμε να πούμε σε σχέση με τις προκριματικές εκλογές του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Βάλς, δεν μπόρεσε να επικρατήσει. Το δεύτερο είναι ότι τα φαβορί των προκριματικών εκλογών δεν πέρασαν στο δεύτερο γύρο της προεδρικής εκλογής. Και αυτοί τελικά που πέρασαν ήταν ο Μακρόν, ο οποίος δεν μπήκε στη λογική αυτής της προκριματικής διαμάχης καθόλου, όπως και ο Μελονσό από την άποψη της ριζοσπαστικής αριστεράς, που δεν μπόρε φυσικά να μπει στο δεύτερο γύρο της προεδρικής εκλογής, και το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, το οποίο, αν θέλετε, ήταν περίπου σίγουρο ότι θα έμπαινε στο δεύτερο γύρο. Το λέγαμε από πάρα πολλούς μήνες και ήταν ένα από τα βασικά πράγματα για τα οποία ήμασταν περίπου σίγουροι. Λοιπόν, οι νικητές στην ουσία αυτών των προκριματικών εκλογών ιτηθήκαν. Και πολύ γενικότερα, οι προκριματικές εκλογές, οι οποίες στην ουσία θεωρούνταν μια διεύρυνση της πολιτικής συμμετοχής με νομιμοποιητική διάσταση, αυτές οι εκλογές αποδείχτηκαν η χαριστική βολή του πολιτικού συστήματος. Γιατί γίνανε οι προκριματικές εκλογές? Για να δώσουν μια νομιμοποιητική διάθεση στα πολιτικά κόμματα, ότι χρειαζόταν μια διεύρυνση της πολιτικής συμμετοχής. Και έγινε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή οι δύο βασικοί πόλοι της γαλλικής ζωής, η δεξιά και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, δεν εκπροσωπήθηκαν στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, για να καταλάβουμε το σημερινό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η Γαλλία, θα κάνω 4 παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έγινε αυτή η μακρόσυρτη, που ανέφερε προηγούμενα, προεκλογική εκστρατεία και πολιτική αντιπαράθεση. Λοιπόν, υπήρξε φυσικά ένας κίνδυνος μιας θεαματικής ανόδου της άκρας δεξιάς, που δεν είναι απλά γαλλικό φαινόμενο, αφορά την Αυστρία, αφορά την Ολλανδία και όλα αυτά εγγράφονται στον απόϊχο της εκλογής του Τραμπ στην Αμερική, στον απόϊχο επίσης του Brexit, και όλα αυτά δίναν στις γαλλικές εκλογές μια άποψη, μια χρειά πολιτικής τομής, ότι μπορεί να συμβεί ίσως και από ατύχημα κάτι που κανείς δεν το περιμένει. Οπότε υπήρχε αυτή ακριβώς η ευρωσκεπτιστικιστική διάσταση που έκανε πολύ κόσμο, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά σε όλη την Ευρώπη, να συζητά ποιο θα είναι το μέλλον της Γαλλίας
αν για παράδειγμα η άκρα δεξιά φτάσει μπροστά στα πρόθυρα της εξουσίας. Υπήρχε λοιπόν αυτό ακριβώς το πράγμα και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού εκφράστηκε ανάγλυφα στα αποτελέσματα του πρώτου γύρου της προεδρικής εκλογής, όπου περίπου ένας ψηφοφόρος στους δύο ψήφισε κόμματα τα οποία είτε είναι ενάντια στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, είτε βλέπουν με πολύ άσχημο μάτι τη σημερινή πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μπορούμε να πούμε έχουν αποχρώσεις ευρωσκεπτικισμού. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι έχουμε μια αποδόμηση του πολιτικού συστήματος μετά τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, ένα πολιτικό σύστημα το οποίο καταραίει. Αλλά ταυτόχρονα, και εδώ είναι το παράδοξο, η Γαλλία εμφανίζεται αυτή τη στιγμή με μια φοβερή πολιτική κινητικότητα. Γιατί μιλούσαμε στη Γαλλία σαν ένα απολιθωμένο πολιτικό σύστημα που δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί, ότι η πολιτική ηγεσία, οι πολιτικές ελίτες στη Γαλλία είναι αιωνόβιες κατά κάποιον τρόπο, αρκεί να δει κανείς τον μέσο όρο, τον ηλικιακό μέσο όρο των πολιτικών ελίτ όλων των κομμάτων, από το Κομμουνιστικό Κόμμα μέχρι τη δεξιά. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η άποψη ότι στη Γαλλία δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Έχουμε επίσης ένα εκλογικό σύστημα το οποίο ευνοεί αυτούς που ήδη έχουν κεκτημένες θέσεις στο σύστημα πολιτικής αντιπροσώπευσης, στο πολιτικό casting, και αποδεικνύεται εν τέλει ότι στη Γαλλία υπάρχει μια φοβερή πολιτική κινητικότητα και μάλιστα αυτή τη στιγμή η Γαλλία εμφανίζει μια τέτοια κινητικότητα που δεν την έχει ούτε η Γερμανία, ούτε κατά παράδοξο τρόπο η Αγγλία. Μπορεί η Πρωθυπουργός της Βρετανίας να έχασε την απόλυτη πλειοψηφία που είχε στις προηγούμενες εκλογές του 2015, αλλά στην ουσία το δικοματικό σύστημα στην Αγγλία ενισχύθηκε. Δηλαδή οι συντηρητικοί περάσαν από το 36% στο 42% και οι εργατικοί περάσαν από το 30% στο 40%. Απλά κατέρευσε το UKIP του Farage, που είχε 13% το 2015 και στις τελευταίες εκλογές του Ιούνιου πήρε 2%. Και στη Γερμανία φυσικά έχουμε κατά πάσα πιθανότητα τις 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε σίγουρα μια τέταρτη θητεία της Μέρκελ, φυσικά σε συμμαχία με τους σοσιαλδημοκράτες, και από αυτή την άποψη η Γαλλία εμφανίζει μια φοβερή πολιτική και κοινωνική κινητικότητα. Και φυσικά αυτή η κινητικότητα θα εκφραστεί σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Γιατί ο Μακρόν έχει κάποιες φιλοδοξίες να αναβαθμίσει τον άξονα Παρισίων-Βερολίνου με μια προσωπική χρειά, πράγμα που δεν το κατάφερε ο Φρανσουά Ολόντ. Μιλάω για φιλοδοξίες. Το τι θα γίνει εν τέλει είναι ένα από τα διακυβεύματα της προεδρικής θητείας του Μακρόν. Η τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε από άποψη πολιτικής ανάλυσης, μιλάω ως πολιτικός επιστήμονας, μια τελολογική ανακατασκευή της νίκης του Μακρόν. Γιατί στη Γαλλία πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, ακόμα και πολιτικοί σχολιαστές, είναι στην άποψη ότι ο Μακρόν προετοίμαζε κατά κάποιον τρόπο όλη αυτή την προεκλογική του εκστρατεία από πάρα πολύ καιρό και περίπου τα πράγματα ήταν προκαθορισμένα. Δεν υπάρχει ένα δόγμα προκαθορισμού με την προτεσταντική έννοια, δηλαδή τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά αν δεν υπήρχε το σκάνδαλο του Φιγιόν, αν ο κεντρός πολιτικός Φρανσουά Μπαϊρού δεν ήταν υποψήφιος, γιατί το ότι δεν ήταν υποψήφιος έδωσε μια εκλογική ενίσχυση στο αποτέλεσμα του Μακρόν στον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής, που ήταν σχετικά χαμηλό, σας θυμίζω ήταν 24%. Το 2012 ο Φρανσουά Ολόντ είχε 28,5%. Αν ο Μπαϊρού ήταν υποψήφιος, μπορεί το ποσοστό του Μακρόν να έπεφτε στο 20%. Οπότε μπορεί να ήταν ή ο Μελονσόν ή ο Φιγιόν, δηλαδή η ριζοσπαστική αριστερά ή η συντηρητική δεξιά, στο δεύτερο γύρο με την Μαρίν Λεπέν, με την άκρα δεξιά. Οπότε με την άκρα δεξιά, όποιος και να ήταν ο υποψήφιος, θα κέρδιζε αυτός ο υποψήφιος ενάντια στην άκρα δεξιά. Συνεπώς δεν πρέπει να έχουμε μια τέτοια τελολογική ανακατασκευή της νίκης του Μακρόν. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τα πολιτικά πεπρωμένα στη Γαλλία είναι ανοιχτά.
δεν σημαίνει ότι αυτή η νίκη είναι μια ιστορική νίκη τελειωτικού χαρακτήρα με βάση την οποία θα ανασκευαστεί το πολιτικό μέλλον του γαλλικού κοινωνικού σχηματισμού. Το τέταρτο σημείο στο οποίο θέλω να τονίσω και με το οποίο καταλήγω είναι τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Στον δεύτερο γύρο μετριάστηκαν βέβαια σε σχέση με τον πρώτο γύρο, αλλά το ειδικό εκλογικό σύστημα στις βουλευτικές εκλογές ευνοεί με πολύ μικρές σχετικές πλειοψηφίες, απόλυτες πλειοψηφίες με όρους κοινοβουλευτικών εδρών. Δηλαδή, για να σας δώσω απλά ένα νούμερο, με 32 περίπου % εκλογικού αποτελέσματος της παράταξης του Μακρόν, αυτή τη στιγμή έχει το 70% των βουλευτών. Έχει 313 βουλευτές, σύν 47 βουλευτές του κέντρου, δηλαδή έχει μια απόλυτη πλειοψηφία στο σύνολο των 577 βουλευτών που απαρτίζεται το κοινοβούλιο στη Γαλλία. Υπήρξε μια τεράστια ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, η πλειοψηφία των βουλευτών είναι βουλευτές για πρώτη φορά. Πάρα πολλές γυναίκες συμμετέχουν αυτή τη φορά στη Βουλή, νομίζω λίγο παραπάνω από 40%. Ηλικιακά επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που μπαίνουν στην πολιτική, αλλά από κοινωνιολογική άποψη κυρίως έχουμε να κάνουμε με μεσαία και ανώτερα στρώματα καλλιεργημένα, δηλαδή η δομή της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης δεν αντιστοιχεί με την κοινωνιολογική δομή των επαγγελματιών κατηγοριών, δηλαδή δεν υπάρχουν εργάτες, δεν υπάρχουν υπάλληλοι, πλειοψηφικά μιλάω. Δηλαδή πρόκειται για ανώτερα κοινωνικά στρώματα και στρώματα που έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, δηλαδή έχουμε μια αλλαγή πολιτικού προσωπικού, αλλά αυτή η αλλαγή πολιτικού προσωπικού σε μεγάλο βαθμό δεν αντιστοιχεί με την κοινωνιολογική δομή του ενεργού πληθυσμού ή γενικότερα του πληθυσμού της Γαλλίας. Και φυσικά ο ιδεολογικός και πολιτικός προσανατολισμός δεν αλλάζει. Δηλαδή το πρόγραμμα του Μακρόν στην ουσία θα συνεχίσει τις παραδοσιακές πολιτικές που είναι πολιτικές φιλελεύθερες σε κοινωνικό επίπεδο αλλά φιλελεύθερες και σε οικονομικό επίπεδο. Υπάρχει φυσικά μια κρίση της δεξιάς. Η δεξιά θα έχει τεράστια προβλήματα για να αρθρώσει έναν προγραμματικό λόγο. Υπάρχει μια κρίση της καθεστωτικής αριστεράς, κυρίως του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Μια λεπτομέρεια μόνο. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα εμφανίζεται με την κοινοβουλευτική του ομάδα στην σημερινή Βουλή με άλλο όνομα. Δεν έχει εξαφανιστεί ο όρος σοσιαλιστικό. Λέγεται Νέα Αριστερά. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος δεν εμφανίζει στο επίγραμμά της τον όρο σοσιαλισμός. Μιλάμε για Νέα Αριστερά. Αν ήθελα να χρησιμοποιήσω μια λέξη για την σημερινή πολιτική στη Γαλλία, θα έλεγα ότι υπάρχει μια μαγματική διάσταση. Ζήσαμε 6 γύρους εκλογικών αναμετρήσεων. Ίσως ζήσουμε έναν 7ο γύρο κοινωνικής αναμέτρησης από το Σεπτέμβρη και πέρα. Θα υπάρξουν σίγουρα κοινωνικές συγκρούσεις. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο μια κάποια τάση να περιμένουμε από τη Γαλλία κάποιες πρωτοβουλίες για το ζήτημα της οικολογικής μετάβασης, για ζητήματα διεθνούς ειρήνης ή για το ζήτημα της μεταρρύθμισης στην Ευρώπη. Νομίζω όμως ότι αυτές οι ελπίδες πρέπει να τις δούμε από πολύ κοντά, με πολύ σύνεση, γιατί ο προκαταρτικός όρος που βάζει η Γερμανία στη Γαλλία είναι να μεταρρυθμιστεί η Γαλλία κυρίως στα ζητήματα τα εργασιακά, με τον ίδιο όρο που μεταρρυθμίστηκε η Γερμανία πριν από μερικά χρόνια, δηλαδή με όρους, αν θέλετε, ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων, με όρους στην ουσία αύξησης της εργασιακής ανασφάλειας, με όρους που στην ουσία δεν πρόκειται, κατά την άποψή μου, να ενδυναμώσουν την συστημική θέση της Γαλλίας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο απέναντι στη Γερμανία. Η αυταπάτη ίσως του Μακρόν, εδώ εκφράζω μια προσωπική άποψη, είναι αυτή ακριβώς, ότι ελπίζοντας ότι θα πετύχει αυτή την εργασιακή μεταρρύθμιση, θα μπορέσει να θέσει την οικονομία σε κίνηση
και να διαπραγματευτεί με καλύτερους όρους με τη Γερμανία, ενδεχόμενα και με άλλους εταίρους, χωρίς όμως να το δείχνει ξεκάθαρα, μια μεταρρύθμιση της Ευρώπης στη βάση, αν θέλετε, ενός φεντεραλισμού. Μπορεί αυτό το πράγμα να πετύχει με τα σημερινά δεδομένα? Αυτό είναι το διακύβευμα των επόμενων μηνών σε επίπεδο όχι μόνο του γαλλικού κοινωνικού σχηματισμού, αλλά σε επίπεδο Ευρώπης και φυσικά ως χώρα που ζει σήμερα ίσως μια νέο αποικιοκρατική πολιτική, όπως είναι η Ελλάδα. Φυσικά οι εξελίξεις στη Γαλλία και οι εξελίξεις στην Ευρώπη μας ενδιαφέρουν άμεσα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.